Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ως να με άκουα τους άλλους που έλεγαν και είναι πολύ εύκολο να κάνεις και παρεμβάσεις. Δεν θα μπω στα καλωσορίσματα και τα λοιπά. Σας καλωσορίζω όλους εκ βάθους καρδίας και καθέναν προσωπικά. Θα ήθελα, αν μπορούσα, να πω και του καθενού το όνομα του και να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως που μου έκαμε αυτήν την τιμή, τη μεγάλη τιμή. Εκ βάθους καρδίας να έρθετε να γιορτάσουμε μαζί αυτό το γεγονός που με τιμάει πολύ στις Λεμεσού, διότι την αγαπώ τόσο πολλά αυτήν την πόλη και που είπε ο Ιαπάνης ότι εμπήκε δαμέ το άγαλμα για να υποδέχεται τον κόσμο που έρχεται, με υποδέχεται και εμένα κάθε μέρα που έρχομαι και το βλέπω. Δεν μπορώ να περάσω πολλά και να πάω στη Λεμεσόν και να μην με καλωσορίσει το άγαλμα Λεμεσός αγάπη μου. Το Λούλης έβαλε το ο φίλος μου ο Ιαπάνης. Δικαίωμα του κοινών, μπορώ να το. Ο καλλιτέχνης ό,τι θέλει κάνει. Εγώ, το άγαλμα για μένα είναι Λεμεσός αγάπη μου. Και αυτόν έχω γράψει πάνω. Και όντας όπως είμαι πάντα, ανακατωμένος με χιλιάδες δουλειές και πάντα ο ράφτης ακατάραυτος, εάν προσέξετε μπροστά που είναι οι βάσεις, σκέφτομαι τόσο καιρό ότι βάσει η κούγκρενη τι να γίνει, ότι ήθελε κάτι έτσι πιο ωραίο, πιο όχι επίσημο, αλλά και για να μην γράφουν πάνω. Και ήρθε μου η ιδέα προχτές την Παρασκευή να βάλω μάρμαρο και το οποίο θα μπει γυρό-γυρό, αλλά δυστυχώς ήρθα σήμερα η ώρα 6 πρωί με τον εργολάβο μου. Λέει μου, κύριε Λούλη, είναι πολλή δουλειά, δεν μπορώ να το κάνω, δεν θέλω να το κάνω πάσα-πάσα, να βάλουμε μπροστά, λέει μου, οπότε βλέπετε μπροστά και ένας λόγος είναι ότι αν γράψουν και πάω στο μάρμαρο, το οποίο είναι γυαλιστερό, μπορεί να σβηστεί πολύ εύκολα. Διότι εμένα αρέσει να είμαι και πρακτικός και να μην έχω ούτε γράψα σου παλεπά στο άγαλμα, ή το ένα, ή το άλλο. Λοιπόν, θα πω και εγώ, ευχαριστώ πρώτα-πρώτα τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβουλίο, που μου και τον κόσμο όλο, αλλά ιδιαιτέρως όταν ανακοίνωσα στο Δημαρχείο της Λεμεσού ότι ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα, πήγαμε με τον Ιαπάνη, πήραμε και ένα μικρό αγαλματάκι πώς θα γίνεται και τι θα κάνουμε. Όλοι το δεχτήκαν με μεγάλη εγκαρδιότητα και τον τόπο που εισηγηθήκαμε να μπει εδώ, που είναι η είσοδος της πόλης, είχε μεγάλη σημασία για μένα. Διότι πιο κάτω είναι η επίχωση που πάλι είχε θέμα με τον αδερφό μου, αλλά εδώ ήθελα να υποδέχεται αυτόν το άγαλμα τον κόσμο που έρχεται σε αυτήν την πόλη με εγκαρδιότητα. Νομίζω είπαμε τα ούλα. Ελπίζω να με καταλάβετε ποιος είναι, γιατί παστώνε και φορώ συνήθως. Σήμερα είπα να γίνω και λίγο Γερμανός και πέφτει μόνο με πολλο καταλάβουν. Διότι εσπούδασα στη Γερμανία και με έχει επηρεάσει πάρα πολλά η ζωή στη Γερμανία. Όταν έφυγε από το σχολείο εδώ και πια στη Γερμανία, ήταν μετά τον πόλεμο. Είμαι κάμποσος, έτσι μην με θεωρείτε έτσι ότι το έβαλε μου και ο πόη μου ζαών ο Ιαπάνης. Και με επηρέασε η Γερμανία πάρα πολλά, οι τάξεις, ο τρόπος ζωής. Άλλαξα πάρα πολύ. Δεν μιλούσα κανενός όταν ήμουν ως 17 χρονών, 18. Όταν πήγαινα σε γενέθλια, αντρέπουμουν να μπω μέσα. Εβάστον το δώρο, μου φαίνεται, είδες, έβαλε αυτόν, είπα να σας πω λίγα πράγματα. Εβάστον το δώρο και μπαίνα και έρχομαι μπόξο και δεν μπαίνα μέσα. Όταν εγνώρισα τον Φίλιππο, τον Ιαπάνη, πραγματικά, στη φασούλα που είναι το στούντιο του και με ευκαιρία είσαστε όλοι καλεσμένοι εκ μέρους του Φίλιππου. Εάν θέλετε όταν φύγουμε να πεδώ, να έρθετε πάνω, να δείτε, είναι ένα αξιόλογο πράγμα. Πρέπει να το δείτε. Και αν δεν μπορείτε σήμερα, όσοι θέλουν, η πόρτα του είναι πάντοτε ανοιχτή και είσαστε ευπρόσδεκτοι. Και όταν μου είπαν ότι δεν είχε έργο δικό του στη Λεμεσόν, εγώ ένιωσα την αγάπη του. Διότι άμα αγαπάς κάτι και ο άλλος μιλάς σου για το πράγμα, καταλάβεις το επίπεδο που είναι. Και του λέω, Φίλιππε μου, εγώ θα σου κάνω ένα έργο.
για τη Λεμεσό, να μου το κάνεις μάλλον, ρε, θα σου το κάνω, θα το πληρώσω, είπαμε, για να μην το πιάσεις και αφείς. Λοιπόν, έκαμες κόπι πάλι, γέλασες μου όμως, αλλά μην πειράζει, το κόπι δεν πήρα. Πήρα την άδεια σου, κύριε, πήρα την άδεια σου, αλλά εμένα δεν θα κάνω Λεμεσό σαν αγαπή, ενώ φτιώ. Λοιπόν, να μην σας κρατώ άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Δήμαρχο ιδιαιτέρως για τη μνήμα που έκαμε στον αδερφό μας, τον Γιώργο, να κάτσε κρατώ. Μπράβο. Όταν έγινε η επίχωση, δεν κρατώ σας και λίγο παραπάνω, αλλά οι γεγονότα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Ήμουν 19-20 χρονών, ήμουν σπίτι του αδερφού μου και όταν ήταν δήμαρχος και ήταν το θέμα στη Βουλή να εγκριθεί το ποσό των 302.000 λιρών και κάτι, ακούει υπόξω ο αδερφός μου που κάθεται μπας έναν μπαγκούδι ότι θα εγκριθεί 300.000 για να μην γίνει το έργο βεβαίως. Και μπήκε μέσα, διάκοψε τη συνεδρία της Βουλής και τους είπεν: σας παρακαλώ, αφήστε το θέμα, μην πάρετε απόφαση σήμερα, εγώ αύριο θα σας φέρω προσφορά 300.000. Έρχεται στη Λεμεσό, λέει μας την ιστορία, πιάνει το τηλέφωνο, που δεν υπήρχαν κινητά τότε, και πιάνει τον εργολάβο και του λέει: σε παρακαλώ, στείλε μου αυτή τη στιγμή προσφορά 300.000 για να την παρουσιάσω. Και για να μην χάσεις εσύ παράδες, μόλις ξεκινήσεις το έργο, στείλε μου έξτρα 2.500 και θα το υπογράψω αμέσως. Και επ' ευκαιρία δεν θα υπήρχε Λεμεσός. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εσείς είσαστε μητσί παραπάνω. Η θάλασσα υπήρχε υπόνομος που κάτω από τον μόλο για να έρχεται, να πιένουν τα νερά της βροχής. Και όταν είχε άγρια θάλασσα, η θάλασσα έφτιανε μέχρι την οδόν Αγίου Ανδρέου. Το νερό τόσο. Δεν θα υπήρχε, θα είχα φαγωθεί τα κτίρια στη Λεμεσό. Και κατόρθωσε σε 2 χρόνια που ήταν δήμαρχος, 1971-1973, να κάνει αυτό το έργο στη Λεμεσό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και πάλι. Φορτιάστε για έναν ποτό και όσοι θέλετε στο διαπάνι πάνω στην Πασίλη. Είστε πρόσδεκτοι. Μπράβο, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κρασί, ένα ποτό που πιάστε προς την μεριά της θάλασσας, αναψυκτικό ή οτιδήποτε. Γεια σου. Ευχαριστώ. Γεια σου.